ανθρώπινα λάθη κρατούσα εκδοχή και για την τραγωδία των Τεμπών, όπου και εκεί έχουμε εξελίξεις και νέα ερωτήματα. Όσο αποκαλύπτονται πράγματα, τόσο πληθαίνουν τα ερωτήματα και στις δύο περιπτώσεις. Ναι, έχουμε ένα νέο γύρο ουσιαστικά πολιτικής αντιπαράθεσης, Νικόλ, με αφορμή τη χθεσινή έφοδο, της αστυνομίας στα γραφεία του ΟΣΕ. Έτσι, είπαμε, θυμίζουμε ότι υπήρξε παραγγελία του εφέτη ανακριτή της Λάρισας, οδήγησε στην κατάσχεση των σκληρών δίσκων με τα πρωτότυπα ηχητικά ντοκουμέντα των συνομιλιών το βράδυ του σιδηροδρομικού δυστυχήματος, σιδηροδρομικής αυτής της τραγωδίας. Ο κύριος Ανδρουλάκης παρενέβη εκτάκτος χθες, Νικόλ, στην διάρκεια της συνεδρίας της Ολομέλειας. Κατήγγειλε τον Πρωθυπουργό ως πρωταγωνιστή του τρίπτυχου «Διαφθορά, συγκάλυψη, ατιμορρησία», επισημένοντας μάλιστα ότι θα σας ταράξουμε στην ομότητα με τις νομοθετικές μας πρωτοβουλίες. Είπε επίσης, Νικόλ, ο κύριος Ανδρουλάκης, ότι χάρη στις δικές του πρωτοβουλίες, με την πρόταση της πιστείας αλλά και την αναφορά του στον Άριο Πάγο, παραιτήθηκαν δύο υπουργοί και κινητοποιήθηκε η έρευνα της δικαιοσύνης. Η έρευνα της δικαιοσύνης, η οποία χθες εξελίχθηκε σε αυτή την έφοδο στον ΟΣΕ, που εδώ βεβαίως το βασικό ερώτημα είναι ότι η κυβέρνηση από την πρώτη στιγμή διαβεβαιώνει πως οι ανακριτικές αρχές, οι εισαγγελικές αρχές έχουν στη διάθεσή τους εξ αρχής το αυθεντικό και μη αλλοιωμένο ή μονταρισμένο ή οτιδήποτε υλικό. Αν ισχύει αυτό, πώς προέκυψε η ανάγκη για την χθεσινή έφοδο και για να ληφθεί το ανακριτικό υλικό ξανά από τον ΟΣΕ? Άλλο αναπάντητο ερώτημα εδώ. Και όπως καταλαβαίνεις, αμέσως μετά από τα όσα είπε ο κύριος Ανδρουλάκης, το λόγο πήρε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Πλεύρης, που είπε ουσιαστικά, Νικόλ, ότι όλα αυτά που λέει ο κύριος Ανδρουλάκης αποτελούν ουσιαστικά προσβολή για την δικαιοσύνη. Στη συζήτηση αυτή μπήκε και ο κύριος Θεόφιλος Ξανθόπουλος στη συνέχεια εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ και είπε ότι ουσιαστικά ο Πρωθυπουργός πρέπει να δεσμευθεί, αναφερόμενος στο κατηγορητήριο που έχει συντάξει, θυμίζουμε, ο ΣΥΡΙΖΑ σε σχέση με τις ευθύνες του κύριου Καραμαλή, όπως υποστηρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, και είπε ουσιαστικά ότι ο Πρωθυπουργός πρέπει να δεσμευθεί ότι δεν θα αμνηστεύσει τον κύριο Καραμαλή. Είχαμε λοιπόν μια έτσι σημαντική αντιπαράθεση. Να δούμε τι έγινε και εκεί. Πρέπει να καταλάβει ο Πρωθυπουργός ότι εμείς ερχόμαστε στη Βουλή των Ελλήνων για να απαντήσουμε σε ένα κοινωνικό αίτημα. Στη δίψα του ελληνικού λαού για αλήθεια, διαφάνεια και δικαιοσύνη. Θα μας βρίσκει συνεχώς απέναντί του, όσο ο ίδιος υπηρετεί τη διαφθορά, τη συγκάλυψη και την ατιμορρησία. Φέρνουν λοιπόν καθημερινά οι θεσμικές μας πρωτοβουλίες αποτέλεσμα σε σχέση με αυτά που είχε συνηθίσει τα προηγούμενα χρόνια. Τα σόου, το λαϊκισμό και την τοξικότητα. Θεωρώ ότι όλα όσα είπε σε μεγάλο βαθμό συνιστούν προσβολή στη δικαιοσύνη. Δηλαδή, τι μας λέει ο κύριος Ανδρουλάκης? Μας λέει ότι η δικαιοσύνη ένα χρόνο δεν έχει κάνει τίποτα και πραγματικά είναι λίγο προκλητικό να λέγεται ότι επειδή αποφάσισε ο πρόεδρος του Κινάλ Πασόκ τη Δευτέρα να πάει στον Άριο Πάγο, αυτή ήταν η ειδοποιώς βάση που κινήθηκε η δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη κινείται, πρέπει να υπάρχει σεβασμός στη δικαιοσύνη. Μην εμπλέκουμε τη δικαιοσύνη σε μια πολιτική αντιδικία ότι δεν κάνει σωστά τη δουλειά της. Πολιτικά μιλάμε, κύριοι συνάδελφοι, και αυτό που καταθέσαμε ως ένα σχέδιο για την προανακριτική κατηγορητηρίου, για την προανακριτική επιτροπή, θέλουμε μια πολιτική δέσμευση εάν συνενείται στη δημιουργία, μάλλον στην παραπομπή του κυρίου Καραμαλή στο φυσικό του δικαστή ή αν σκοπεύετε να τον αμνηστεύσετε εκ νέου. Μην ανησυχείτε, ο καιρός γάρ εγγύς, θα κατατεθεί η πρωτοβουλία όπως πρέπει και μέχρι τότε θα νιώθετε την ανάγκη να απολογήσετε και να καλύπτετε έναν υπουργό για τον οποίο βοά η ελληνική κοινωνία και δεν του επιτρέπετε το αυτονόητο να κριθεί από τον φυσικό του δικαστή. Λοιπόν, έχει ενδιαφέρον εδώ και θα το δούμε αργότερα ότι το ζήτημα της προανακριτικής, της δικαστικής κάθαρσης, αν θέλετε, μετατρέπεται και σε αίτημα μεγάλης πλειοψηφίας των πολιτών, όπως τουλάχιστον προκύπτει δημοσκοπικά. Θα το δούμε. Θα δούμε αργότερα την δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ, την πρώτη δημοσκόπηση μετά την πρόταση δυσπιστίας στη Βουλή, όπου ένα ποσοστό άνω του 60% ζητά προανακριτική. Όμως, το θέμα των Τεμπών παραμένει στην πρώτη
πρώτη γραμμή και στο Ευρωκοινοβούλιο ευθύνη. Βεβαίως. Είχαμε χθες, Νικόλ, μιλήσει η κυρία Μαρία Καριστιανού, η πρόεδρος του Συλλόγου ΤΕΜΠΗ 2023, έτσι, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην Επιτροπή ΤΡΑΝ. Και ουσιαστικά τι είπε? Είπε ότι βρίσκομαι ενώπιόν σας για να μιλήσω για ένα αδιανόητο σιδηροδρομικό έγκλημα. Ζήτησε ουσιαστικά, Νικόλ, δικαιοσύνη και δημοκρατία. Επιζητούμε, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, ελεύθερη και ακέραιη ενημέρωση. Αναρωτήθηκε πώς είναι δυνατόν μόνο ο ανθρώπινος παράγοντας να είναι η μοναδική δικλίδα ασφαλείας. Και είπε ότι σεβόμαστε και εμπιστευόμαστε την ανεξάρτητη δικαιοσύνη. Είμαστε λάτρες της πραγματικής και ουσιαστικής δημοκρατίας με όρους ισονομίας. Έχουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα, Νικόλ. Να δούμε και την κυρία Καριστιανού. Είμαστε φορτισμένοι από την κατάφορη οργή για την αποδόμηση των θεσμών που διέπουν ένα κράτος δικαίου. Στις 28 Δευτέρου του 2023, δύο τρένα συγκρούνται με τοπικά. Δύο τρένα κινούνται με αντίθετη κατεύθυνση, στην ίδια γραμμή, για 12 λεπτά, χωρίς κανείς άνθρωπος να αντιληφθεί τίποτα και χωρίς να υπάρχει οποιοδήποτε ψηφιακό σύστημα που μπορεί να τα ανιχνεύσει και άρα μπορεί να αποτρέψει τη σύγκρουση. Ένα σταθμάρχης σε θέση απόλυτης ευθύνης. Ο διορισμός του ήταν παράνομος για πολλούς λόγους. Έγινε σε γνώση του Υπουργείου Μεταφορών, κάτω από αδιαφανείς συνθήκες. Σεβόμαστε και εμπιστευόμαστε την ανεξάρτητη δικαιοσύνη. Είμαστε λάτρεις της πραγματικής και ουσιαστικής δημοκρατίας με όρους ισονομίας. Μέσα από τη θέση του γονέα και του πολίτη, επιζητούμε την ελεύθερη και ακέραιη ενημέρωση. Εδώ βρίσκονται τρεις από τους γονείς των χαμένων μας παιδιών. Δύο μανάδες και ένας πατέρας. Δεν είμαστε όμως μόνοι μας. Έχουμε μαζί μας τον πόνο και την ψυχή όλων των υπόλοιπων οικογενειών που χάσαμε ό,τι πιο ιερό γεννήσαμε. Είμαστε ακόμη και σχεδόν 1.400.000 πολίτες, όσοι κατάφεραν τελικά, παρά τον αλγόριθμο, να υπογράψουν το ψήφισμα για την τροποποίηση του νόμου περί ευθύνης υπουργών. Είμαστε σχεδόν όλη κοινωνία. Είμαστε πλέον μία ομάδα. Μία ελληνική ψυχή. Σας ευχαριστώ. Δικαιοσύνη και δημοκρατία, λοιπόν, ζητάει η κυρία Καριστιανού εξ ονόματος των συγγενών των θυμάτων στην τραγωδία των ΤΕΜΠΟΝ. Ένα θέμα το οποίο παραμένει στην πρώτη γραμμή και θα παραμένει όσο δεν απαντώνται κρίσιμα ερωτήματα.